Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου και επιστρέψαμε μετά τα χιόνια. Νομίζω πιο έτσι ζωηρή, γιατί μας έλειψε το έξω, η επικοινωνία, η κίνηση, μας έχει λείψει λίγο γιατί μείναμε πολύ στο σπίτι. Ξεκουραστήκαμε βέβαια, δεν λέω. Αλλά εντάξει, δεν είναι όπως και να το κάνεις, έχουμε ανάγκη να βλέπουμε ένας τον άλλον, να κινούμαστε ελεύθερα, να μην φοβόμαστε ότι θα εγκλωβιστούμε. Είχε τις ωραίες στιγμές, είδαμε μια άσπρη μέρα που λέει και το αστείο. Και γυρίσαμε. Ήταν λοιπόν εβδομάδα μόδας. Είδαμε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, πασαρέλες μεγάλων οίκων για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022. Αλλά να ξεκινήσουμε λέγοντας αυτό που λέμε πάντα για το ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι του Οσίου Εφραίμ, του Σύρου και άλλος Όσιος που γιορτάζει είναι Όσιος Παλάδιος. Του Οσίου Εφραίμ, ο οποίος Όσιος Εφραίμ ο Σύρος ήταν διάκονος και ένας από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Αυτά λοιπόν για τις γιορτές. Να κάνουμε έτσι ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν και είπαμε ότι είχαμε πολλά νέα για μόδα, πασαρέλες, έτσι, και διάφορες έτσι, ειδήσεις που προέκυψαν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε για να δούμε. Μετά να πούμε για tips ομορφιάς και για διάφορα άλλα κομμάτια της μόδας. Αλλά πρώτα ας ξεκινήσουμε από κάτι ελληνικό, όπως η Σίλια Κρυθαριώτη για το Spring 2022, Σίλια, τη Spring 2022 συλλογή, είχε να μας δείξει πάρα πολύ έντονα χρώματα και μάλιστα είχε τίτλο η συλλογή της Colored Days. Έκανε εκρηκτική χρήση χρώματος και ίσως να είναι το αισιόδοξο μήνυμα της σχεδιάστριας για το μέλλον. Μια συλλογή γεμάτη θετική διάθεση, ένα αντίδοτο για τα τελευταία δύσκολα χρόνια που περνάμε. Και μας λέει εδώ το άρθρο ότι η couture συλλογή της Ήλιας Κιθαριώτη είναι μια οδή στις bold αποχρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, είδαμε να μιξάρονται οι γνωστές show-stopping σιλουέτες, για τις οποίες είναι γνωστές ο οίκος, με εντυπωσιακές νέων αποχρώσεις, μίνι φορέματα και cocktail dresses, όμορφες dramatic κάπες που φτάνουν μέχρι το πάτωμα, oversized φιόγκι και flowy φορέματα εντυπωσιάζουν. Σε αυτό βοηθάει η bold χρωματική παλέτα του κίτρινου, πορτοκαλί, φούξια, rose, baby blue, lime και λευκού που κάνουν τα κομμάτια της Ήλιας Κρυθαριώτη ακόμη πιο μοναδικά. Όλα αυτά δένουν με τη δεξιοτεχνία που παρουσιάζει σχεδιάστρια σε κάθε τη συλλογή, με τις κουτούρ δημιουργίες της να είναι κεντυμένες όλες στο χέρι. Είναι όντως οι εικόνες εδώ που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο άρθρο να ντύσει, μάλλον να ντύσει αυτά που λέει, είναι φοβερές. Φεύγοντας λοιπόν από τη δική μας Ήλια Κρυθαριώτη, δεν ξέρω αν είδατε αυτό το statement που έγινε. Η συλλογή Chanel γιορτάζει το iconic tweet με τον καλύτερο τρόπο. Hold your horses. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την εισβολή πάνω σε άλογο. Έτσι ξεκίνησε η επίδειξη. Να δω πιο συμπυκνωμένα αν υπάρχει κάπου γραμμένο όλο αυτό. Για να δούμε. Λέει λοιπόν για το άλογο. Κάτι είπαμε για ένα άλογο. Φυσικά η πιο instagrammable, όπως θα έλεγαν, στιγμή του show ήταν η έναρξη. Η μούσα του Karl Lagerfeld και του οίκου γενικότερα επέστρεψε στην πασαρέλα και η επιστροφή της δεν πέρασε παρατήρητη. Άνοιξε το σόου πάνω σε ένα άλογο φορώντας ένα μαύρο tweed σακάκι με εντυπωσιακά κουμπιά. Το στιγμιότυπο αυτό μας θύμισε τις παλιές καλές εποχές του οίκου, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε το στόχο της. Μας έκανε να προσέξουμε το tweed ρούχο θέτοντας τον τόνο της συλλογής. Ο Κάρλ θα ήταν περήφανος. Και φυσικά, για να δούμε, το tweet επαναβρίσκεται στη Spring συλλογή λοιπόν της, του οίκου Chanel. Δεν υπάρχει τίποτα που να φωνάζει περισσότερο Chanel από το iconic tweet σακάκι. Το υλικό αυτό αποτελεί staple του οίκου από την ημέρα της ίδρυσής του σχεδόν και ανά τα χρόνια το έχουμε δει σε διάφορες μορφές. Το έχουν φορέσει οι μοντέλα, γαλαζοέματες, celebrities και χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο. Θέλει να μας κάνει λοιπόν η τελευταία συλλογή να πάθουμε αιμονή με το tweet και νομίζω ότι τα κατάφερε. Τίποτα δεν είναι πιο διαχρονικό από ένα tweet
ή ένα tweet σακάκι και φούστα, τα οποία στην περίπτωση συλλογής ανέλ απέκτησαν μια πιο minimal προσέγγιση. Υπήρχε μια ελαφρότητα στα ενδύματα, μια εθέρια σχεδόν υπόσταση από τα tweed φορέματα μέχρι τα πιο glamorous evening wear, τα οποία έκαναν τη συλλογή μοντέρνα αλλά και κλασική ταυτόχρονα. Τα εκπληκτικά σακάκια είχαν τις τέλειες αναλογίες ώστε να προσφέρουν μια voluminous και σμιλευμένη σιλουέτα στη γυναίκα με σχεδόν αβίαστο τρόπο. Οι άνετες παντελόνες αλλά και η ενδιαφέρουσα χρωματική παλέτα των παστέλ αλλά και των jewel tones με τα βαθύ μπλε και μπορντό κοστούμια έδωσαν μια ελκυστική αντιπαράθεση στην παρουσίαση των looks. Υπήρχε μια youthful διάθεση γενικότερα, μια όμως που δεν στέρισε από τις φαντικές του οίκου τα γνώριμα σχέδιά του, έτσι μπορούμε να μείνουμε όλοι ικανοποιημένοι. Είπαμε και για την εντυπωσιακή εμφάνιση με το άλογο. Και πάμε στην Πασαρέλα και στην Ναόμι Κάμπελ, η οποία συγκλονίζει στην Πασαρέλα του Αλεξάνδρου Μακκουίν 11 χρόνια μετά την τελευταία φορά. Πάνε 11 χρόνια με την τελευταία φορά που περπάτησε η Ναόμι Κάμπελ σε Πασαρέλα του οίκου Μακκουίν, το iconic μοντέλο δεν είχε πάντα την καλύτερη σχέση με το θρηλυκό Βρετανό σχεδιαστή, ακόμη και αν έγιναν τελικά καλοί φίλοι. Μας λέει εδώ την περιπέτεια, κάποια στιγμή την είχε ακυρώσει λίγο πριν να ξεκινήσει μια επίδειξη, διότι άργησε η Ναόμι Κάμπελ, όμως δεν ξανατόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο και από τότε έμειναν φίλοι. Έχοντας επιστρέψει στις πασαρέλες, κάνοντας επιλεκτικές εμφανίσεις σε fashion shows οίκων όπως Versace, Fendi, Balmain, η Ναόμι Κάμπελ περπάτησε ξανά σε show του Αλεξάνδρου Μακκουίν μετά από 11 χρόνια απουσίας από τα shows του γνωστού οίκου. Το μοντέλο επανασυνδέεται με το brand, κλείνοντας το show τη Spring 2022, φορώντας ένα εκπληκτικό μαύρο cropped σακάκι, ντυμένο με κρύσταλλα και μια εντυπωσιακή φούστα από τούλι. Είναι όντως εντυπωσιακή. Για να δούμε τι άλλο έτσι στο κομμάτι της μόδας έχουμε εδώ. Μέσα από αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, για καθίστε να σβήνουμε και αυτά που έχουμε πει για να μην μπερδευόμαστε. Είχαμε και διάφορα άλλα tips ομορφιάς. Για να δούμε. Τώρα αυτές είναι με αφορμή τη συλλογή από τον Νίκο Σανέλ. Υπάρχουν πολλά beauty trends, όπως θα δούμε εδώ στο look, ας πούμε, στο eyeliner, που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, ή στο χτένισμα. Ξεκινάμε λοιπόν από τα μαλλιά. Χωρίστρα στο πλάι. Μπορεί χωρίστρα στο κέντρο να είναι all-time classic, επιλογή στα μαλλιά των γυναικών δεκαετίες τώρα, ομολογουμένως αγαπημένη της, λέει διάφορα ονόματα, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Αγαπημένη λοιπόν του οίκου Σανέλ, η χωρίστρα στο πλάι έκανε δυναμικό comeback, πρωταγωνιστώντας στα hair looks των μοντέλων, δίνοντας τους τύπο και ένα ultra glam αποτέλεσμα. Επίσης, τα μαλλιά λαμπερά πολύ και πιασμένα σε sleek ponytails, χαμηλά ponytails, αποτελούν σταθερά αγαπημένη πρόταση πολλών οίκων μόδας στο πλαίσιο των fashion shows κάθε σεζόν. Αναζητώντας την πιο chic και σοφιστικές εκδοχές τους, δεν γίνεται να μην πάει το μυαλό μας στα sleek low ponytails ή αλλιώς τις χαμηλές κοτσίδες, όπως αυτές που είδαμε στο Couture Spring Summer 2022, show του οίκου Chanel, διαχειρός, εδώ λέει,
τους καλλιτέχνες. Ιδανικό χτένισμα μπορεί να σε βγάλει από πρόσωπη, σωστό είναι αυτό, από το πρωί έως το βράδυ σε κάθε περίπτωση. Το επόμενο. Έντονα μάτια. Focus on eyes. Ο θρύλος του μακιγιάζ αποφάσισε και αυτή τη φορά να δώσει έμφαση στα μάτια, δοκιμάζοντας ένα συνδυασμό του πιο έντονου winged eyeliner με τα smoky eyes, υγιεινές μεταλλικές, αλλά και στην κλασική μαύρη απόχρωση. Το αποτέλεσμα, ένα double winged liner look. Το χρώμα απλώνεται περιμετρικά των ματιών, ενώ την εξωτερική γωνία των ματιών πλέον υπάρχουν, στην εξωτερική γωνία υπάρχουν δύο τελειώματα, γωνίες, double wings, που δημιουργούνται με μολύβι σκιές, κάνοντας το αποτέλεσμα ακόμη πιο bold. Έχουμε μετά glossy lips, μένοντας πιστό στον κανόνα της ισορροπίας του Less is More, που διέπει το γαλλικό οίκο όσον αφορά το μακιγιάζ. Ο make-up artist άπλωσε στα χείλη των μοντέλων μερικές στρώσεις από ημιδιάφανο ροζ κοραλί gloss, δίνοντας ένα πιο fresh και ανάλαφρο εφέ στο συνολικό look. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι τα μάτια ήταν πολύ έντονα. Σε κάθε περίπτωση, τα lip gloss λοιπόν επιστρέφουν δυναμικά την άνοιξη. Αυτά ήταν έτσι τα πιο... τα πιο ενδιαφέροντα νέα στο κομμάτι της μόδας. Κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως με ακόμη περισσότερα. We'll be right back.
Παραμένουμε λοιπόν στη μόδα και έχουμε εδώ ένα άρθρο για sustainability red flags. Τρία βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε πριν να αγοράσουμε ένα ρούχο. Λέει τι πρέπει να προσέξουμε για να μην γίνουμε θύματα του greenwashing. Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα μας απασχολεί όλο και περισσότερο, πολλά είναι τα brands που υποστηρίζουν ότι η οικολογία είναι προτεραιότητά τους. Υπόσχονται να περιορίσουν τη χρήση του πλαστικού και επικίνδυνων για το περιβάλλον χημικών ουσιών, φέρνουν στην συζήτηση την ανακύκλωση ρούχων, προωθούν sustainable υφάσματα. Πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε όμως ότι εφαρμόζονται όλα αυτά, ειδικά όταν προέρχονται από λυσίδες γρήγορης μόδας. Στο TikTok υπάρχουν... υπάρχουν διάφορα βιντεάκια τα οποία μας δείχνουν ότι ο καταναλωτής έχει τεράστια δύναμη. Μας βοηθούν να ψωνίζουμε λιγότερο και να ξοδεύουμε πιο σοφά. Λοιπόν, το ζήτημα της sustainable farm το εξής. Τι είναι η βιώσιμη, πώς και γιατί πρέπει να την υιοθετήσουμε όλοι. Παρακάτω μας δίνονται τρία red flags που πρέπει να προσέξουμε όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε τις αγορές. Για να πάψουμε να δίνουμε τη στήριξή μας σε brands που στην πραγματικότητα επιβαρύνουν τον πλανήτη και την κοινωνία. Πρώτο, όταν μία sustainable εταιρεία δεν κάνει τίποτα για το περιβάλλον εκτός από το να χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό, υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, αντί για συνδετικές, όταν πρόκειται για μαγιό, αθλητικά ή διαδιάβροχα μπουφάν, απουσιάζει λοιπόν από την καθημερινή μας, να πρέπει να απουσιάζουν λοιπόν από την γκαρταρόμπα μας προϊόντα τα οποία δεν προέρχονται από ανακυκλωμένο υλικά. Όταν ένα sustainable brand έχει τεράστιες εκπτώσεις, μας ενθαρρύνει να κάνουμε παρορμητικές αγορές για να ψωνίζουμε αλόγιστα, γεμίζοντας την τουλάπα μας με ρούχα που δεν θα φορέσουμε ποτέ και θα καταλήξουν πιθανότητα σε κάποια χωματερή. Και τρίτον, όταν τα sustainable προϊόντα δεν έχουν διάρκεια στον χρόνο. Καλό είναι να προβληματιστούμε. Πολλές εταιρείες προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα μειώνοντας την ποιότητα των ρούχων που μας πολλούν. Αυτό σημαίνει ότι θα χαλάσουν σύντομα και παρότι είναι φτιαγμένα από οικολογικές πρώτες ύλες, θα καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν δεν μπορούμε να τα φορέσουμε για καιρό, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία δημιουργήθηκαν, καταλήξουν και αυτά στη χωματερή. Υπάρχουν κάποιοι όροι που πρέπει να γνωρίζουμε. The Fast Fashion Glossary. Για να δούμε. Ηθική, βιώσιμη, αργή, vegan μόδα, οι όροι είναι πολύ και τεράστια. Ο κόσμος της βιωσιμότητας συχνά μας φαίνεται ξένος, ενώ αρκετές φορές νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τι σημαίνουν οι λέξεις που ακούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα. Μπερδεύουμε το vegan με το cruelty free. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παρακάτω λοιπόν θα μπουν κάποια πράγματα τη θέση τους, λέει, το άρθρο. Όντως, είναι μερικά πράγματα στα οποία θα πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας. Κάποια branch. Εδώ. Οπότε πάμε στους όρους, λοιπόν. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προκύπτει από τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών που καταναλώνουμε, όσο και από την διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν, από την κατανάλωσή τους δηλαδή.
Η βιώσιμη μόδα. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την κατανάλωση των ρούχων, παπουτσιών και των αξεσουάρ. Επικεντρώνεται επίσης στην επέκταση διάρκεια ζωής των προϊόντων, ενθαρρύνει τη χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων πρώτων υλών. Αργή μόδα. Η αργή μόδα μας ενθαρρύνει ως καταναλωτές να περιορίζουμε τις αγορές μας αλλά και τις εταιρείες να παίρνουν τον χρόνο τους για να παράγουν ποιοτικά προϊόντα με διάρκεια στον χρόνο και όχι εφήμερες τάσεις. Οι εργαζόμενοι να αμείβονται με δίκαιους μισθούς και τα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ να έχουν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ηθική μόδα. Η ηθική μόδα δεν έχει ξεκάθαρο ορισμό και ίσως αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άλλωστε, καθένας έχει διαφορετική αντίληψη του τι είναι ηθικό και τι όχι. Μια καλή προσέγγιση είναι πως πρόκειται για ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω κατηγοριών, όμως επικεντρώνεται σε κάτι ακόμη, τον άνθρωπο. Αυτή ασχολείται με τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, των μονάδων παραγωγής, οι οποίες είναι συχνά απάνθρωπες. Η χαμηλή μισθή, το περιβάλλον σύγχρονης σκλαβιάς, η αντιμετώπιση τους σαν πολίτες τελευταίες κατηγορίες είναι μερικά από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Fast fashion, γρήγορη μόδα. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στα αρκετά οικονομικά και trendy σχέδια που μεταφέρονται πολύ γρήγορα από την πασαρέλα στα καταστήματα. Αντί να εισάγει νέες τάσεις σε κάθε αλλαγή σεζόν, η γρήγορη μόδα το κάνει πολλές φορές μια φορά το μήνα ή ακόμη και την εβδομάδα. Δίκαιο εμπόριο. Το δίκαιο εμπόριο περιλαμβάνει δίκαιους μισθούς για τους εργαζομένους. Για παράδειγμα, η παραγωγή των πρώτων υλών να μπορούν να εξασφαλίζουν στέγη, τροφή, εκπαίδευση και πρόσβαση στην υγεία. Πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο που σχεδιάστηκε ως το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας, καθώς κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Είναι μια συνεργασία η οποία συμφέρει τόσο τις εταιρείες όσο και τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους παραγωγούς. Fashion Revolution είναι το παγκόσμιο κίνημα που εκπροσωπούν τα Fashion Revolution και Fashion Revolution Foundation. Στόχος είναι, όπως λέει και το όνομά τους, η επανάσταση στη βιομηχανία της μόδας, ώστε η διαφάνεια της αλυσίδας παραγωγής να γίνει κανόνας και όχι εξαίρεση. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από την ημέρα που καταστράφηκε το ξενοδοχείο Rana Plaza στο Μπαγκλαντές, 24 Απριλίου 2013. Πρόκειται για ένα σημείο σταθμό στην ιστορία της μόδας, καθώς εκεί στεγάζονταν 5 εργοστάσια παραγωγής υφασμάτων. Όταν κατέρευσε, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 132 άνθρωποι. Και φυσικά τραυματίστηκαν πάνω από 1.500. Second hand. Μας παροτρύνει να επαναχρησιμοποιούμε τα ρούχα που κάποιος φόρεσε και πείτε τα δώρησε ή τα πουλά σε κάποιον άλλον. Στόχος είναι να δοθεί μια νέα ζωή το ρούχο σε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε προκειμένου να μην καταλήξουν στα σκουπίδια. Thrift, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για τις αγορές από καταστήματα second hand ρούχων, επιπλέον και αντικειμένων σε χαμηλότερη τιμή. Cruelty free, ονομάζονται όλα τα προϊόντα που στην τελική τους μορφή δεν δοκιμάζονται σε ζώα. Καλό είναι να σημειώσουμε εδώ πως συχνά χρησιμοποιούνται ζωικά προϊόντα στην παραγωγή. Vegan. Κανένα ζώο ή ζωικό προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή των vegan προϊόντων σε περίπτωση των καλλιτικών. Μάλιστα, αν κάτι είναι vegan, είναι και cruelty free. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Ωραίοι αυτοί οι όροι. Να δούμε κάποια brands. Η Stella McCartney έχει αρχίσει το δικό της αγώνα για μια βιώσιμη μόδα εδώ και μια δεκαετία. Οι συλλογές γίνονται ολοένα και πιο οικολογικές, με ρούχα από οργανικό βαμβάκι, ανακυκλωμένο πολυεστέρα, βιώσιμη βισκόζη και οικολογικό μαλλί. Balenciaga, Alexander McQueen προσθέθηκαν στη λίστα με τους μεγάλους σχεδιαστικούς οίκους που έχουν καταργήσει τη χρήση αληθινής γούνας στις συλλογές τους. Να δούμε μερικά brands ακόμα. House of Sunny παράγει μόνο μικρές σειρές κάθε συλλογής σε μια προσπάθεια να δράσει κατά της γρήγορης μόδας. Reformation δημιουργεί κομψές γυναικείες σιλουέτες από βιώσιμα υφάσματα όπως παλιό στόκ υφασμάτων και επαναχρησιμοποιημένα vintage ρούχα. Τα σχέδια που έχουν κερδίσει μερικές από τις πιο διάσημες στάρ της μόδας, όπως η Halle Bieber και διάφορες άλλες. Bogdar ιδρύθηκε από τους, μας λέει εδώ τα ονόματα, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία μόδας που δημιουργεί σύγχρονα βιώσιμα κομμάτια, χρησιμοποιεί βιολογικά βιώσιμα και ανακυκλωμένα υφάσματα με τα prints του να γίνονται ψηφιακά για τη μείωση της πατάλης νερού και της χρήσης μελανιού.
Mother of Pearl. Το Mother of Pearl έχει τελειοποιήσει την τέχνη του σχεδιασμού με οικολογική συνείδηση, παράγοντας σύγχρονα ευκολοφόρετα κομμάτια. Η δημιουργική διευθύντρια Amy Pawney συμβουλεύει τους καταναλωτές να ζητούν τα διαπιστευτήρια μιας εταιρείας πριν αγοράσουν από αυτήν. Α, έχουμε εδώ και μια ελληνική φιγούρα, για να δούμε. Vathos Apparel είναι ένα σύγχρονο ελληνικό μπραντ με ηθικό χαρακτήρα που πρεσβεύει τη φιλική και υπεύθυνη προς το περιβάλλον μόδα στην Ελλάδα, το πρώτο βιώσιμο μπραντ στην Ελλάδα που εδώ και μερικά χρόνια κάνει sustainability πραγματικότητα μέσα από τις συλλογές που του ανήκει. Έχουμε τη Σοφία Σκαραγιάννη και Βασιλική Σημειονίδη. Vathos Apparel, δεν το ξέρω, θα μπω να το ψάξω. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κάτι από Ευζήν, που αυτή τη φορά έχει να κάνει με καλό φαγητό, πολύ ωραίο μέρος να πιούμε αυτό, και δύο-τρία έτσι tips από σκέψεις και λόγια ανθρώπων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Τελείωσε το διάλειμμα και ολοκληρώνοντας το πολύ μεγάλο χαίρομα που το στιγμό, πούμε ότι υπάρχει μια έκθεση που χθες, αν δεν κάνω λάθος, στο Metropolitan Expo, μάλλον όχι από σήμερα, Παρασκευή 28 έως Δευτέρα 31 Ιανουαρίου. Το λέει ότι 36 ταλαντούχοι σχεδιαστές με 15 να συμμετέχουν για πρώτη φορά, παρουσιάζουν το ανανωμένο press της Athens Fashion Trade Show τις νέες συλλογές τους για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022. Αν μπορέσουμε να πάμε, θα έχει ενδιαφέρον. Και τώρα με τι να...
Το πρώτο μουσείο, λέει, που μετατρέπει φωνές σε ψηφιακούς πολύτιμους λίθους και όχι μόνο. Voice gems, λέει. Το λέει και η λέξη. Το πρώτο ψηφιακό μεταμουσείο μπορείς να ακούσεις ηχητικά γλυπτά από διάσημες προσωπικότητες, γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση, αλλά και φωνές που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Δύο κορυφαίοι πειραματιστές φωνητικής στον κόσμο, γνωστοί καλλιτέχνες νέων μέσων και πλέον καλλιτεχνικοί διευθυντές ενός νέου μεταμουσείου που λέγεται Voice Gems. Πρόκειται για ένα ψηφιακό μουσείο, ένα εικονικό ουσιαστικά χώρο που παρουσιάζει αρχαιακά φωνητικά γλυπτά ή όπως τα αποκαλούν φωνητικούς πολύτιμους λίθους. Του και το όνομα του μουσείου. Από διάσημες προσωπικότητες και φωνές δίπλα σε πειραματικά bytes που εξερευνούν φωνητικά φαινόμενα και τεχνολογία που παράγεται από ανώνυμες πηγές, φωνές που έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη, γλώσσες που σιγά σιγά εξαφανίζονται, αλλά και φωνές ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Πολύ ενδιαφέρον. Για να το ψάξουμε. Voice gems λέγεται. Αυτά. Τώρα κάτι με το με τους ανθρώπους που έχουν συστηματική νοημοσύνη σε υψηλό επίπεδο. Έχει πριν ένα άρθρο το οποίο έχει τον εξής τίτλο. Η χρυσή ερώτηση που κάνουν τα άτομα με υψηλή συστηματική νοημοσύνη. Για να δούμε ποια είναι αυτή η χρυσή ερώτηση. Είναι ουσιαστικά 5 ερωτήματα σε ένα. Ας φανταστούμε πως έφτασε η ώρα να παραιτηθούμε από τη δουλειά μας, σχεδιάζουμε το μέλλον, έχουμε προοπτικές εξέλιξεις σε άλλες θέσεις, βρήκαμε το θάρρος και υποβάλαμε την παραίτησή μας. Σχεδόν αμέσως ο εργοδότης μας προσπαθεί να μας δώσει λόγους να μείνουμε στην εταιρεία. Υπόσχεται υψηλότερο μισθό, μας βάζει σε πειρασμό. Άλλη περίπτωση, είπαμε στον σύντροφό μας πως θέλουμε να χωρίσουμε. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά είχαμε καταλήξει πως ήταν το καλύτερο για μας. Και πάλι θα προσπαθήσει να μας πείσει να αναθεωρήσουμε. Υπάρχει η λεγόμενη χρυσή ερώτηση που κάνουν τα άτομα με 5 ερωτήματα σε ένα. Όταν πρέπει να πάρουμε μία απόφαση και βρισκόμαστε υποπίεση, ας αναρωτηθούμε πώς θα αισθάνομαι γι' αυτό σε μία ημέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, 5 χρόνια. Ο λόγος που θα βοηθηθούμε βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τα συναισθήματα. Όταν αισθανόμαστε μια συναισθηματική απειλή, χρησιμοποιούμε την περιοχή του μυαλού που ονομάζεται αμυγδαλή, αναγκάζοντας τον εαυτό μας να εξετάσει πώς οι αποφάσεις θα επηρεάσουν το μέλλον μας. Χακάρουμε τον εγκέφαλό μας και βλέπουμε πώς νιώθουμε τα αλήθεια. Διαχειριζόμαστε έτσι τις καταστάσεις ευκολότερα, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις και ζούμε με λιγότερες τύψεις. Μάθαμε και για τη χρυσή ερώτηση που πρέπει πάντοτε να την κάνουμε. Και αφού κάνουμε τη χρυσή ερώτηση στον εαυτό, πρέπει να πάμε να. Νόστιμα. Τώρα μου στέλνει μήνυμα φίλη μου η Ξανθή, φυλάκια, Σταυρούλα φυλάκια, Δήμητρα φυλάκια. Χρειάζεται να το σκέφτηκα. Το Όκιο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ένα φανταστικό μέρος. Το νέο στέκι του Συντάγματος. Ο Γιάννης, που είναι ένας από τους ιδιοκτήτες μας, περιποιεί. Και μάλιστα... αλλά τι να πρωτοπούμε. Είναι στο ένα τόσο κεντρικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσετε πάνω στο εστιατόριο αυτό, αν είστε στο κέντρο, με χαμηλή. Ωραία κυροπήγη από το πρώτο που μου κάνει. Ένα πριβέ χώρο πάνω, αλλά νομίζω ότι χαρακτηριστικό του είναι αυτή η πιο παρέιστικη διάθεση. Μετά την πτήση.
Βέβαια, να σου περιγράψω ότι άστρε δρόμοι τα υπόλοιπα τραπέζα. Είναι στη γωνία νίκης ανάμεσα στο Σύνταγμα, στην αρχή της πλάκας. Λοιπόν, κάνει, συνδυάζει με κεραμικά πιάτα, μαρμαρά, λευκή. Πάνω από μπάρα. Όντως και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, λοιπόν, εμείς είχαμε πάρει γιουβαρλάκια σε ζωμό από γάλα καρύδας, καταπληκτικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα βρω και το δικό μου αγαπημένο. Μια αναλυτική περιγραφή και του μενού που έχω κάνει πάρα πολλές αγαπημένες. Ένα πάμε που. Και αν με ρωτάτε, όλα μπορούν τα πιάτα να μπουν. Εκεί που ψάχνω, αλατισμένο σκουμπρί, χόρτα, κουντούκια και σάλτσα πιπεριάς φλωρίνης. Φανταστική. Κρέας είχα. Μπορώ να το. Καλή έρευνα. Και επίσης, απληκτικό, ότι και κρέατα και αυτά τα γιουβαρλάκια σε τόσο απίθανο συνδυασμό, περνώντας τα επιδόρπια, υγρό κέικ, επιδόρπιο με εσπρέσο, τάρτα, κρέμα, πατησερί, με καμένο πικρή σοκολάτας με κανένα και μοσχοκάριδο, φοβερά όλα. Και επίσης, θέλω να πω ότι τα κοκτέιλ είναι αναπτύξα, οπότε κοντάς από το πήγα απέναντι όπου ακριβώς. Τον μυστικό κήπο του κέντρου της Αθήνας λέγεται By the Glass. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί. Για μένα ήταν η πρώτη φορά. Πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, μια αποκάλυψη. Και θα σας πω ακριβώς. Τι έχει αυτό το μαγαζί. Έχει μια συλλεκτική wine list. Που περιέχει διάφορα λευκά, κρεμμώδη, κόκκινα με χρώμα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Χωριστό λέει location at trend και ο δημοφιλές wine bar restaurant Αθήνας. Έτσι, έχει γίνει στέκι. Τα πιο όμορφα αρχοντικά πόστα της Αθήνας. Λογικό είναι να πολύ κόσμο. Στεγάζεται το ένα αρχοντικό κτίριο που κατασκευάζεται για να φιλοξενήσει εύπορους πρόσφυγες. Είναι γοητευτική αυτή η γαλερία με τα μεγάλα φανάρια να κρέμονται από την οροφή μαζί με πολλά χαρούμενα λαμπιόνια, όπως και αυτό το σαλόνι εξωτερικού χώρου, ίσως το ωραιότερο και το ομορφότερο πόστο για καπνίζοντες που έχω δει. Έχει. Η αλήθεια είναι για ποτό το έχω δοκιμάσει. Εδώ βλέπω ότι το άρθρο αναφέρει ότι
τόσο από κρασί. Αν έχεις διάθεση, μπορείς να περάσεις και σε άλλες και σε το πει παρακάτω εδώ το άρθρο. Από μουσική έχουμε ρυθμική jazz. Ο κατάλογος του φαγητού, ορίστε. Πολύ συλλεκτικός, με τα πιάτα που περτερούν των ζωτών και περιλαμβάνουν και αλαντικών. Πάντοτε στο μενού υπάρχει μια πίτα ημέρας, μάλιστα. Τρυφόπιτα με νόστιμο μοσχαράκι και μανιτάρια, η οποία θα ήταν καλύτερη αν η αλλουργία δεν έγινε τόσο υπέρ της ζύμης. Εδώ είναι το σχόλιο τώρα αυτού που δοκίμασε. Αυτό μένει. Δοκιμάσουμε και να επιστρέψω για να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις. Γαρίδες κατά ύφη, φοβερό, με γλυκόξινη σάλτσα. Μάλιστα. Οπότε είναι... Τουρί 3 η Φιλελλήνος, στο Αράλι, στο Σύνταγμα. Αξίζει να το επισκεφτεί. Το μυστικό στο κέντρο Αθήνας. Αν έχουμε αφήσει κάτι άλλο που δεν έχουμε πει. Δεν επικεντρωθήκαμε τόσο στα χιόνια και στην ταλαιπωρία. Το περάσαμε αυτό. Είχαμε πολλά θέματα μόδας που... κυριάρχησαν το Ρίο το Όκιο και πήγαμε και για να δούμε αυτό το μυστικό κήπο της στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι κάναμε αρκετά πράγματα. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και μουσική υπόκρουση, το χαλί κάτω από κάθε συζήτηση και πίσω από κάθε παρέα. Νοδεία φαγητού ποτού. Οπότε, κάπως καλή πράγματα. Θα επιστρέψουμε με καινούργιες εικόνες. Τις μεταφέρουμε εδώ. Για να δούμε τι έγινε. Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ελπίζω μην αποκλειστούμε στα χιόνια, όπως λένε, ότι θα μας ξανακάνει αυτή την έκπληξη ο καιρός. Για να δούμε. Οπότε, σε μια εβδομάδα, πάλι μαζί. Φιλάκια, καληνύχτα.